Της Εσπρέσο σήμερα που το ανοίγουμε και είπαμε πάλι Χρυσή Βαρδινογιάννη, Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, νέο ιδίλιο στην πόλη. Καταπληκτικό. Ο Μαρκουλάκης, παιδιά, δεν είναι ο Μαρκουλάκης. Ο Μαρκουλάκης. Ναι, ο Μαρκουλάκης έχει να έτσι... σου παρακαλώ. Ναι, αγάπη μου γλυκιά. Έχει μουσεί γιατί είναι και για το ρόλο του στο Φάρο που ερμηνεύει. Η Χρυσή, παιδιά, τι όμορφη κοπέλα, τι γαλάζια μάτια είναι αυτά, τι υπέροχα μάτια. Πολύ σηκάτη. Πολύ. Και χαμηλών τόνων κορίτσι. Μιλάμε τώρα για την κόρη του Γιώργου Βαρδινογιάννη και της Αγάπης Πολίτη. Το ζευγάρι αυτό λέει, είναι μαζί εδώ περίπου 2 μήνες, διότι η Χρυσή το περασμένο καλοκαίρι βγήκε από ένα γάμο που κράτησε 4 χρόνια με τον γνωστό τραγουδιστή τον Νίνο, με τον οποίο έχουν αποκτήσει και 2 παιδιά. Τον πρώτο καιρό της σχέσης τους κυκλοφορούσαν, ξέρετε, σε λίγο γιατί πιο απομονωμένα στέκια. Γιατί είμαστε σίγουροι ότι είναι μαζί. Εγώ λέω το ρεπορτάζ της Εσπρέσο. Το ρεπορτάζ της Εσπρέσο το έχω υπογραμμίσει και όλα στα αυτά τα σημεία. Διάβασα λέει σωστά. Ότι στην αρχή της σχέσης τους κυκλοφορούσαν σε στέκια έτσι που δεν είχαν πολύ κόσμο. Γιατί εγώ θέλω να δώσω δικαιώματα. Αλλά μου είπαν ότι τελικά ότι δεν είναι μαζί, γι' αυτό σε ρωτάω. Κοίτα, θα κάπου... δούμε. Θα δούμε. Θα προσθέσω απλά κάτι. Εντάξει, επειδή εγώ την χάνει εδώ, ρε, πολύ Μαρκουλάκη. Πολύ. Δεν έχουν κυκλοφορήσει σε στέκια περίεργα. Ίσα ίσα που έχουν καθίσει μαζί και στο Σταυρό του Νότου. Κάνουν όντως στενή παρέα. Εδώ πραγματικά δεν γνωρίζω. Τρίμηνο περίπου, τρίμηνο. Mm. Αλλά δεν ξέρω πραγματικά αν αυτοί οι δύο οι άνθρωποι είναι μαζί. Ότι κάνουν παρέα γιατί κυκλοφορούν κιόλας μαζί έξω. Δηλαδή, δεν κάνουν παλιά παρέα. Τι είπες? Δεν κάνουν παλιά παρέα. Δηλαδή μπορεί παλιά να γνωρίζονταν, αλλά παρέα όχι. Παρέα δεν κάνουν. Αλλά όντως. Για συγγνώμη, εδώ είναι η κοπέλα. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι η Χρυσή αυτή. Αυτή είναι η Χρυσή. Δεν πειράζει. Αυτή είναι η Χρυσή όμως που βλέπουμε. Όντως λοιπόν κάνουν παρέα. Δεν ξέρω αν είναι όντως ένας νέος έρωτας στην πόλη, πόσο πολύ κοντά μπορεί να έχουν έρθει αυτοί οι δύο άνθρωποι. Αλλά ότι με κοινές παρέες βγαίνουν, ότι έχουν πάει και στο Σταυρό του Νότου, ότι έχουν πάει και για φαγητό με ανθρώπους άλλους. Αυτό έχει συμβεί. Τώρα, κατά πόσο είναι μαζί αυτοί οι δύο άνθρωποι, δεν το ξέρω. Κοίτα νομίζω ότι είναι. Επειδή σήμερα έχουμε αυτό το ρομαντικό και θέλουμε οι άνθρωποι να είναι ερωτευμένοι και να είναι καλά. Εμείς θα πούμε. Αν ισχύει, ωραίο θα είναι. Αυτό. Δεν ξέρω. Αν ισχύει, είναι πολύ ωραίο ζευγάρι. Ο Κωνσταντίνος ο Μαρκουλάκης ποτέ δεν μιλάει για τα προσωπικά αυτό του. Είναι μια ποτέ, ούτε καν για το γάμο του που αλλιά δεν μιλούσε. Έχει θέμα και με την προσωπική ζωή. Θέλει να τα κρατάει όλα. Παιδιά, και είναι γνωστό μόνο για το καλλιτεχνικό του έργο, έτσι. Οπότε δεν ξέρω αν θα το επιβεβαίωνε. Αλλά μεγάλο ταλέντο. Και, μεγάλο και να ταλέντο. Πούμε ότι η Χρυσή, αν δεν είχε παντρευτεί και δεν αποκτούσε 2 παιδάκια με τον Νίνο, δεν θα ξέραμε τίποτα για τη ζωή τη. Γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά δεν ασχολείται με τη δημοσιότητα, κάνει μόνο φιλανθρωπικό έργο. Δηλαδή και με τον Νίνο δεν τους έχουμε δει πολύ μαζί. Όχι, δεν, τίποτα. Όχι. Ούτε φωτογραφηθήκαν και ο γάμος τους στα κρυφά έχει γίνει. Προχωράμε. Ουδής γνωρίζει. Λοιπόν, αφήνουμε τους